Πράγματι, είναι ένα, εντάξει, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα λέγαμε ότι μας δημιουργεί τελικά έτσι κάποια περίεργη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας, εξαιτίας του ότι δεν είναι της εποχής του για να ανεβαίνει σε τόσο υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά βέβαια δικαιολογείται με την θερμή εισβολή η οποία γίνεται από τα νότια, και έτσι θα ανεχτούμε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα των επόμενων ημερών, δηλαδή στο οποίο οι θερμοκρασίες πράγματι τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και στις βραδινές ώρες θα διατηρούνται σε λίγο υψηλότερα από τα συνήθη της εποχής επίπεδα. Σήμερα βέβαια αυτό που παρατηρούμε, δεν σας κρύβω, είναι ότι υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Κρήτης, και αυτό το διαπιστώνουμε με τη βοήθεια ενός συνόλου μετεωρολογικών σταθμών που εγκαθιστούμε με τη βοήθεια τοπικών παραγόντων σε πάρα πολλές περιοχές, και αυτό είναι μεγάλο και σημαντικό βοήθημα για μας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφορά των θερμοκρασιών μεταξύ Δυτικού και Ανατολικής Κρήτης της τάξης μέσα και των 3 βαθμών. Γιατί και χθες είδαμε ότι η θερμοκρασία στα δυτικά, στην περιοχή των Γανίων, άγγιξε τους 25, ξεπέρασε τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά ήταν 22-23. Αυτή η διαφορά φαίνεται ότι θα εξορροπηθεί από την επόμενη εβδομάδα. Γιατί όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, τώρα έχουμε μια θερμή εισβολή, έτσι λοιπόν και σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά αυξημένες, θα τη δούμε να περνάει τους 26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, θα περάσει τους 24 στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Για αύριο Παρασκευή θα επικρατήσουν και πάλι πολύ καλές καιρικές συνθήκες, θα υπάρχουν ίσως το πρωί κάποιες αραιές υψηλές νεφώσεις. Προφανώς δεν περιμένουμε τίποτα από πλευράς φαινομένων. Οι άνεμοι είναι εκείνοι οι οποίοι απόψε το βράδυ θα ενισχυθούν λίγο, φτάνοντας στα πελάγητα 5 και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά μην ανησυχούν, αυτοί που ταξιδεύουν δεν θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι λοιπόν αύριο θα επικρατούν λίγο το πρωί, αλλά στη συνέχεια γυρίζουν δυτικοί και πολύ γρήγορα μετά το μεσημέρι εξασθενούν τελείως. Η θερμοκρασία και πάλι θα σημειώσει, θα λέγαμε, αύριο τις υψηλότερες τιμές της, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές να ξεπερνάει τους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα είναι, αισιοδοξούμε να είναι μόνο για αύριο, και στη συνέχεια από το Σάββατο να δούμε τις θερμοκρασίες σε κατά τη χαμηλότερα και πάλι επίπεδα, τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο. Το ευχάριστο βέβαια για το Σαββατοκύριακο, να το πούμε αυτό, είναι ότι οι άνεμοι θα είναι ιδιαιτέρως εξασθενημένοι. Ιδιαίτερα την Κυριακή το πρωί θα μπορούμε να δούμε τη θάλασσα στην κατάσταση που τη λέμε γαλήνια, παντελώς γαλήνια, μια θάλασσα η οποία θα είναι χωρίς καμία ρητίδα. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε, και το Σάββατο βέβαια θα είναι πολύ εξασθενημένη, αλλά ιδιαίτερα την Κυριακή το πρωί. Οι θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο θα διατηρηθούν σε καλά, υψηλά αλλά καλά, τουλάχιστον επίπεδα, μιας και η μέγιστη φαίνεται ότι θα φτάνει ή θα ξεπερνάει λίγο τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από τη Δευτέρα φαίνεται ότι και πάλι μια θερμή εισβολή θα ξαναδώσει υψηλότερες τιμές της θερμοκρασίας. Αυτή τη φορά φαίνεται να είναι για όλη την Κρήτη, ενιαία θα λέγαμε, με το θερμόμετρο και πάλι δυστυχώς να ξεπερνάει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και εντάξει, δεν προσδιορίζουμε την μέγιστη τιμή η οποία μπορεί να καταγραφεί σε κάποιες περιοχές, μιας και ακολουθούμε, θα λέγαμε, εκείνο που επιστημονικά βλέπουμε από τα μοντέλα, γιατί οι τοπικές ιδιομορφίες περιοχών δίνουν και λίγο υψηλότερες τιμές πάντα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει απλά και πρακτικά ότι πάμε προς το Σάββατο του Λαζάρου, την Κυριακή των Βαΐων, με πάρα πάρα πολύ καλό καιρό. Έχω απορίες. Παρακαλώ πάρα πολύ να μου τις λύσετε. Υψηλές θερμοκρασίες εκτός εποχής. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Πού οφείλεται, μόνο στις αέριες μάζες που μας έρχονται από κάτω? Ναι, ναι. Πάντα ο καιρός είναι αποτέλεσμα των κινήσεων που γίνονται μέσα στην ατμόσφαιρα. Αρκεί να σας πω ότι ενώ εμείς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολύ ζέστη, αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδεχόμαστε εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς της ατμόσφαιρας. Στην Ευρώπη θα έχουν πάρα πολύ κρύο. Εκεί αντιθέτως, μια, θα λέγαμε, και για την εποχή
Εντάξει, εκεί δεν είναι λίγο τόσο με βάση τη στατιστική τόσο απίθανο, αλλά με βάση τη στατιστική εκεί δεν δικαιολογείται και τόσο ψυχρή αέρια μάζα να καταλάβει τις χώρες ιδιαίτερα της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό που μπορεί να συμβαίνει σε ένα τόπο το εκμεταλλεύεσαι από την πλευρά τη δική σου την κατάλληλη στιγμή. Όταν εδώ θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη θάλασσα, εκείνοι θα ξαναφορέσουν χειμερινά ρούχα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό άλλοι μας ζηλεύουν, ενώ εμείς πολλές φορές το κάνουμε να είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο για την ίδια μας τη ζωή. Έχουμε βάλει το χέρι μας και ως άνθρωποι, αλλάζοντας πάρα πολλά πράγματα στο περιβάλλον ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, εκεί σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Απλά το αναφέρω. Αυτές οι δυναμικές της ατμόσφαιρας, επιτρέψτε μου, μακάρι να μπορούσε, μακάρι, όχι ευτυχώς που δεν μπορούμε να τις ρυθμίσουμε, είναι δυναμικές λειτουργίες της ατμόσφαιρας και μέσα στα βάθη των αιώνων, για να το πούμε, στα βάθη mm-hmm. ιστορίας έχουν γίνει και πολύ πιο σημαντικές αλλαγές, κάτι το οποίο ο άνθρωπος εκ των πραγμάτων πρέπει να προσαρμόζεται και να μην είναι έτσι αρνητικός στο ότι οι συμπεριφορές της φύσης γενικά είναι κάτι Μάλιστα. που δεν ζωντάνεται. Ερώτημα δεύτερο. Διαφορά θερμοκρασίας μέχρι 3 βαθμούς ανατολική-δυτική Κρήτη. Στη δυτική Κρήτη υψηλότερη η θερμοκρασία κατά 3 βαθμούς από ότι την ανατολική. Αυτό πώς εξηγείται? Αυτό, κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σας είπα, γεωμορφολογικοί παράγοντες, δηλαδή ανάλογα το σημείο που μετριέται και η θερμοκρασία. Για παράδειγμα, στην περιοχή εδώ των Γανίων, με βάση τις τιμές που σας λέω, μετρέται η θερμοκρασία στην περιοχή του αεροδρομίου, είναι σε μια περιοχή υψηλότερα μεν της θάλασσας, αλλά δεν είναι τόσο κοντά στη θάλασσα. Ενώ αντιθέτως στο Ηράκλειο η θερμοκρασία μετριέται και πάλι στην περιοχή του αεροδρομίου, αλλά είναι δίπλα από τη θάλασσα. Αυτό λοιπόν από μόνο του συνάδει στο ότι η διαφοροποίηση της θερμοκρασίας έχει να κάνει και με το θαλάσσιο περιβάλλον το οποίο είναι κοντά, που δεν επιτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας. Αντιθέτως, εάν πάμε να μετρήσουμε να δούμε τη θερμοκρασία στην Κνωσό, θα δούμε ότι η διαφοροποίηση, γιατί έχουμε και εκεί σταθμό, θα δούμε ότι η διαφοροποίηση αυτή είναι πολύ μικρότερη, της τάξεως 1 με 2 βαθμούς Κελσίου κάποιες φορές. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί αν θα δούμε σε μια άλλη περιοχή, η οποία είναι στην πιο ενδοχώρα ή είναι στα νότια, ανάλογα τις κινήσεις των αερίων μαζών και όλα αυτά. Πάντως, φαίνεται βέβαια σαν αστικό περιβάλλον το Ηράκλειο, δεν έχουμε δυστυχώς κάποιο σταθμό εντός της πόλης του Ηρακλείου, όπου εκτιμώ ότι σαν αστικό περιβάλλον το Ηράκλειο, μάλλον πως θα έχει τις ίδιες θερμοκρασίες με το αστικό περιβάλλον το Χαϊδάκι. Είπατε ότι αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15, όπως επίσης και τη Δευτέρα, ότι θα έχουμε λίγο παραπάνω μια θερμοκρασία υψηλότερη. Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες ή ο αυριανός άνεμος, τα 5 με 6 μποφόρ τον προσδιορίσατε, συνδέεται και με τη μεταφορά σκονής? Ναι. Συνήθως όταν έχουμε μια νότια τάση, δηλαδή μια μεταφορά μιας θερμής αέριας μάζας, συνάδει να γίνεται με κάποια κίνηση των αερίων μαζών στην ανώτερη ατμόσφαιρα, άρα τα ανεμολογικά της ανώτερης ατμόσφαιρας έχουν μια προέλευση, θα λέγαμε μια τάση κίνησης από τα νότια. Έτσι λοιπόν πράγματι μεταφέρεται μια ποσότητα σκόνης. Ήδη τώρα έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η σκόνη είναι υπαρκτή στην ατμόσφαιρα και φαίνεται ότι απόψε το βράδυ και για αύριο, τουλάχιστον φαίνεται ότι για σήμερα ως επιτοπλίστων εδώ στα δυτικά, ίσως ξημερώματα αύριο Παρασκευής και στο Ηράκλειο, να δούμε αυτή τη μεταφορά της σκόνης να συντελείται στο μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε και κάποια ανακοίνωση, η οποία όμως προς Θεού δεν θα πρέπει να τη συνδυάσουμε, διότι αυτή βγήκε κυρίως προκειμένου να δοθεί μια ενημέρωση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία να λάβουν κάποια κατάλληλα μέτρα σε αυτή τη μικρή περίοδο, ας την πούμε έτσι, που θα είναι λίγο πιο αυξημένα αυτά τα ποσοστά των ρήπων, των αιωρούμενων σωματιδίων, μην τα λέω και ρήπους, και είναι ως επιτοπλίστων η πληθώρα τους είναι από σκόνη της Αφρικής. Αλλά όχι μόνο, μιας και πολλές φορές μέσα σε αυτό βέβαια δεν έχουμε ισχυρά ανεμολογικά, πολλές φορές υπάρχει και γύρι. Υπάρχουν και άλλα σωματίδια τα οποία προκαλούν κάποιες αλλεργίες σε πολλούς εξημών, δηλαδή ένα φτάρνισμα ή κάτι το οποίο θα έχουμε κάποια στιγμή μπορεί να επόρει αυτής της κίνησης. Πάντως
η σκόνη αυτή θα κορυφωθεί απόψε προς το μεσημέρι, το απόγευμα, από τα δυτικά, mm-hmm. και αύριο και στο Ηράκλειο. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη ανησυχία στον πολύ κόσμο, μιας και σε άλλες περιπτώσεις, αν δεν το είχαμε ακούσει, θα το περνάει. Λέτε λοιπόν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι κοντολογής πιο καθαρό, έτσι? Λίγο πιο καθαρό θα είναι, αλλά γενικότερα οι μεταφορές συνεχίζονται. Δηλαδή θα υπάρχει σε μικρότερη ποσόστοση και στη συνέχεια. Ίσως από Δευτέρα, επειδή όπως σας είπα ξανά έχουμε την αύξηση θερμοκρασίας, θα μπορεί, και αυτό εκτιμάται πάντα την τελευταία στιγμή, αυτές οι μεταφορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσουμε προοπτική σε βάθος χρόνου, προγνωστικά όπως είναι στον καιρό. Εκείνο που έχουμε να συστήσουμε είναι ακόμα και στις νοικοκυρές ή στους ανθρώπους με τα αυτοκίνητά τους, μην πηγαίνουν να τα πλένουν γιατί θα το ξαναπλύνουν. Ας κάνουμε λίγο οικονομία και στο νερό, μιας και είναι ένα αγαθό που το έχουμε ανάγκη, και να δούμε πότε επιτέλους θα καθαρίσει παντελώς η ατμόσφαιρα. Χρειάζεται ένα ρεύμα πιο ισχυρό, μιας βόρειας τάσης, ώστε να δούμε την ατμόσφαιρα και πάλι να καθαρίζει και τότε να σταματήσουν αυτές οι μεταφορές και προφανώς να οδηγηθούμε σε ένα καθαρισμό.